Σήμερα θα σας δείξω το e-portfolio της ενότητας 1 που είχαμε στόχο να καλλιεργήσουμε τις σωστές συμπεριφορές του παίχτη. Η ενότητα ονομάζεται παιχνίδι άμυνας και επίθεσης που την καλλιεργήσαμε στο μάθημα της φυσικής αγωγής. Στο e-portfolio μου έχω βάλει πρώτα το προφίλ μου που έχω μέσα διάφορα στοιχεία για τον εαυτό μου. Μετά έχω τη μάθησή μου που περιλαμβάνει την προηγούμενη γνώση και τον καθορισμό στόχων. Και μετά έχω τις αυτοαξιολογήσεις που περιλαμβάνουν μέσα τον παίχτη και τις διάφορες εργασίες μου. Θα σας μιλήσω για την αυτοαξιολόγηση του παίχτη, όπου μετά από κάθε μάθημα που παίζαμε με το ρόλο του παίχτη, σημειώναμε τις συμπεριφορές που έχουμε κάνει. Και στο τέλος κάθε εργασίας γράφαμε το στόχο για το επόμενο μάθημα και διάφορες παρατηρήσεις. Για παράδειγμα, στην πρώτη μας αξιολόγηση είχα σημειώσει ότι δεν αποδεχόμουν εύκολα τις απόψεις του διαιτητή, έτσι το έβαλα στόχο για την επόμενη φορά. Θα σας δείξω μία ακόμα εργασία που έχω κάνει συνεργατικά με τους συμμαθητές μου, όπου έχουμε σημειώσει τις καλές συμπεριφορές του παίχτη πρώτα σε ένα μεγάλο χαρτί και μετά πήγαμε στην αυλή να τις εφαρμόσουμε. Μετά που τις εφαρμόσαμε, βγάλαμε σχετικές φωτογραφίες και όλες αυτές τις πληροφορίες βάλαμε σε ένα PowerPoint. Δεν έχω ξαναεργαστεί με τέτοιο τρόπο, γιατί πρώτα απ' όλα ο κάθε χρήστης που το χρησιμοποιεί έχει δικό του προφίλ και δεν μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να του αλλάξει τα δεδομένα. Μου φάνηκε πολύ πρωτότυπο και ενδιαφέρον, αφού δεν είχα ξαναεργαστεί μέσα σε τέτοιο περιβάλλον και πιστεύω ότι ήταν αρκετά ωραίο, γιατί περιλαμβάνει πολλά και διάφορα προγράμματα. Μέσα από το έργο ATS 2020 έχω μάθει να αξιολογώ τον εαυτό μου, να χρησιμοποιώ το πρόγραμμα Office 365 και να συνεργάζομαι με τους συμμαθητές μου.